Ξεκινήσω μια παρατήρηση. Μιλάμε πάρα πολύ για δημοκρατία και για δημοκρατικά δικαιώματα, για διαφάνεια και για διάλογο. Δεν αρκεί η επίκληση, κύριε συνάδελφε. Όλοι μας πρέπει να τον αποδεικνύουμε με τη στάση, τη συμπεριφορά μας και ιδίως την πολιτική μας έκφραση. Και ξέρετε γιατί? Σαν δικηγόρος θα σας πω ότι όλη η υπόθεση, όλη η φιλοσοφία του διαλόγου και των δικαιωμάτων και της πολιτικής και της πολυφωνίας και της διαφάνειας στηρίζεται σε δύο βασικές αρχές. Σε αυτό που είπε ο Ηράκλητος, εκ των διαφερόντων καλεί στην αρμονία, από τις διαφορές σε αρμονία, και αυτό που είναι η βάση της νομικής και της πολιτικής φιλοσοφίας, το Αριστοτέλη παρακαλώ, πάντα γάραν δέχεται και άλλος έγινε. Δηλαδή για όλα τα πράγματα υπάρχει μια δεύτερη ανάγνωση. Άρα λοιπόν, επειδή μας παρακολουθεί ο ελληνικός λαός και από την τηλεόραση, εικόνες όπου μιλάνε όλοι μαζί, επιτίθεται ένας εναντίον του άλλου, δεν προάγει το πολιτικό διάλογο, άρα δεν προάγει το θέμα της δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παράνομο σχέδιο τάξη στο τοπίο της ιδιωτικής τηλεόρασης επιχειρεί να βάλει, τάξη σε ένα καθεστώς 25 ετίας ιδιότυπης πολυνομίας στα όρια της νομιμότητας. Πολλοί μιλάνε και στα όρια της παρανομίας. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, αφού προχωράμε στην υλοποίηση μιας ρητής δέσμευσής μας για να αποκατασταθεί ένα τοπίο καθαρό και διαφανές, όπως αρμόζει στη διαχείριση ενός δημόσιου αγαθού όπως είναι οι συχνότητες. Επιχειρούμε με το παρόνομο σχέδιο να δημιουργήσουμε κανόνες ισονομίας, διαφάνειας και έπρεπης λειτουργίας στο ραδιοτηλεοπτικό χώρο. Να βάλουμε επιτέλους σε μια κατάσταση απόλυτης παρακμής που επικρατεί στον τηλεοπτικό χώρο, που είναι και χώρος διαπλοκής όπως έχει λεχθεί, όπου μέσα μαζικής επικοινωνίας, τράπεζες και πολιτική εξουσία διαπλέκονται και ταλαιπωρούν την κοινωνία και τους πολίτες για 25 χρόνια. Συγκεκριμένα με το νομοσχέδιο που συζητάμε, επιδιώκεται η ρύθμιση της διαδικασίας αδειοδότησης των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής, ευρυεκπομπής όπως λέγεται, ελεύθερης λήψης, εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, προκειμένου να διασφαλίζεται όπως σε κάθε κράτος δικαίου αρμόζει η νομιμότητα της λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών κατά την ολοκλήρωση της μετάβασης από την ψηφιακή εποχή ψηφιακή εποχή της τηλεόρασης. Παράλληλα, όπως αναφέρει και η ιδεολογική της ορθά, με την αδειοδότηση θα διασφαλιστούν η πολυφωνία, η αντικειμενική και μίσους όρος μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων. Εδώ αυτό είναι μια υποχρέωση και επιταγή του άρθρου 15, παράγραφος 2 του Συντάγματος, και η ενίσχυση της πολιτικής ανάπτυξης της χώρας. Με γνώμονα, παρακαλώ, το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου, όπως η αξία του ανθρώπου ανάγεται στη συνταγματική επιταγή στο άρθρο 2 του Συντάγματος, παράγραφος 1, και στην προστασία του πολίτη, κατ' επιταγή πάντα των συνταγματικών διατάξεων. Επίσης, με το παρόνομο σχέδιο επιτυχάνεται μια ουσιαστική παρέμβαση στον χώρο των ψηφιακών δικτύων και τηλεπικοινωνιών. Με στόχο, από τη μια μεριά, τη διασφάλιση της παροχής δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής στο σύνολο της επικράτειας και αφετέρου τη διασφάλιση των ρυθμιστικών συνθηκών εκείνων που είναι απαραίτητες προκειμένου να λειτουργήσει με τον πλέον διαφανή, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο η αγορά των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα επιτέλους. Το σχέδιο του νόμου διαρθρώνεται σε 4 κεφάλαια, που έχουν διαφορετική βέβαια ρυθμιστική στόχευση, αλλά εξυπηρετούν την ίδια πολιτική προστασία του δημοσίου συμφέροντος, διαφάνεια στη λειτουργία της αγοράς και διασφάλιση της παροχής βασικών υπηρεσιών στο σύνολο της επικράτειας της χώρας χωρίς κανένα αποκλεισμό. Την τελευταία 25 ετία, όπως προανέφερα, το ζήτημα των τηλεοπτικών συχνοτήτων κινείται στα όρια της νομιμότητας, κατάλληλα στα όρια της παρανομίας. Σε όλη αυτή την προηγούμενη 25 ετία, κατά την οποία ξέπεμπαν και λειτουργούσαν οι αναλογικοί τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας, ίσχυε πληθώρα νομοθετικών διατάξεων, αναφέρονται όλες αναλυτικά στην συντική έκθεση, που ρύθμιζαν το χώρο των μέσων μαζικής επικοινωνίας και ειδικά κάποιες από αυτές το καθεστώς της αδειοδότησής τους. Λόγος όμως της αναποτελεσματικής εφαρμογής τους, η βασική συνέπεια των ρυθμίσεων αυτών ήταν να παρέλθει ολόκληρη η εποχή της αναλογικής τηλεόρασης χωρίς να δουν ποτέ οριστικές άδειες του τηλεοπτικού σταθμού. Και όταν εδώ λέμε τηλεοπτικές άδειες, εννοούμε την τυπική διοικητική άδεια που ορίζεται από την πολιτική και διοικητική επιστήμη. Και έτσι να επιχειρηθεί κατά τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή η νομιμοποίηση των υφιστάμενων αναλογικών τηλεοπτικών σταθμών μέσω νομοθετικών παρεμβάσεων κατά ορθή ευθεία αντίθεση με την διαμορφωμένη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έχει κρίνει ότι οι συνεχείς παρατάσεις στο καθεστώς λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθμών αντίκειται και στο Σύνταγμα και ειδικότερα στις συνταγματικές αρχές του κράτους δικαίου και της ισότητας των δικουμένων. Οπότε μόνο και γι' αυτό το λόγο και καταρχήν κρίνεται η επιβεβλημένη χορήγηση αδειών με απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης με ταυτόχρονη εξασφάλιση της λειτουργίας τους υποκαθεστώς διαφάνειας με τις διαδικαστικές και ουσιαστικές εγγύσεις που αρμόζουν σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου και θέτοντας όλους τους συμμετέχοντας την ίδια θέση εκκίνησης.
Με την παρέμβαση της πολιτείας και συζήτηση του παρόμενου νοσοκομείου αποσκοπείται τα εξής. Πρώτον, αποσκοπεί την νομιμότητα της λειτουργίας των παρόχων περιεχομένου υπήγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης. Δεύτερον, στη διασφάλιση της πολυφωνίας. Τρίτον, στην ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού και στην δραστηριοποίηση υγιών οικονομικά επιχειρήσεων στον χώρο του ΜΜΕ. Τέταρτον, στην απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας της αδειοδότησης και πέμπτον, στην παροχή ποιοτικών τηλεοπτικών υπηρεσιών στα πλαίσια και όπως το ορίζει δηλαδή η αποφάση του ΣΤΕ αλλά και του ερμηνεία του Συντάγματος. Αναλυτικότερα και πολύ περιληπτικά θα σας πω τι γίνεται με το προτινόμενο νομοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Πρώτον, ρυθμίζεται η διαδικασία αδειοδότησης των παρόχων περιεχομένων μέσω δημοπρασίας για λόγους αποκατάστασης της νομιμότητας σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των τηλεοπτικών καναλιών και σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές και τις σχετικές αποφάσεις του ΣΤΕ. Εδώ, για τους νομικούς ειδικότερα, για να μην αναπτύξω όλη την επιχειρηματολογία του ΣΤΕ, ιδίως για τους νομικούς, μία ανάγνωση της τελευταίας απόφασης του Νοεμβρίου ή του Σεπτεμβρίου, του Οκτωβρίου, νομίζω, του ΣΤΕ το 2014, θα έχει μία πλήρη εικόνα τι σημαίνει νομιμότητα και ποιες είναι οι αναγκαιότητες για νομική ρύθμιση με τις νομικές ρυθμίσεις που κάνουμε το νομοσχέδιο. Πιο συγκεκριμένα, η αδειοδότηση γίνεται με διεθνή διαγωνισμό και δημοπράτηση των χορηγούμενων τηλεοπτικών αδειών κατόπιν προκήρυξη από το ΕΣΟΡΟΥ. Και μάλιστα, εδώ να θυμηθείτε ότι εκτός από την δημοπράτηση και την προκήρυξη του ΕΣΟΡΟΥ υπάρχει και απαραίτητη κοινωνική διαβούλευση. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει τις συνθήκες για την επιστροφή του δημόσιου αγαθού της ενημέρωσης στους πολίτες μέσα από συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις για τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό. Συγκεκριμένα και ειδικότερα. Πρώτον, επιδιώκει διαφάνεια ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα οικονομικά μέσα των υποψηφίων. Αυτό στο πρώτο περιλαμβάνονται τα εξής. Έλεγχος πόθεν έσχες, υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου, ελάχιστο καταδεδομένο μετοχικό κεφάλαιο, ισόποσα είδε κεφάλαια, καταβολή μάλιστα της μετρητής. Κατεξαίρεση δυνατότητα κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου και ιδίων κεφαλαίων μόνο με ειδικό τύπο ηγετικής επιστολής που προβλέπει ισόπιση δέσμευση μετρητών. Αυτή είναι η εξαίρεση. Διατήρηση ελάχιστο μετοχικού κεφαλαίου και ιδίων κεφαλαίων καθ' όλη τη διάρκεια ισχύωσης της άδειας, η οποία όπως ορίζει ρητά ο νόμος είναι δεκαετές. Υποχρέωση προσκόμενης φορολογικής, ασφαλιστικής και εδώ είναι το ενδιαφέρον και τραπεζικής ενημερότητας. Μείωση του ορίου κύκλου εργασιών σε 1 εκατομμύριο ευρώ για την υποχρέωση τήρησης διεθνών λογιστικών προτύπων κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Δεύτερο, θέσπιση διαδικασίας προεπιλογής των συμμετοχόντων από το ΕΣΟΡΟΥ, προβλέπει ο νόμος. Τρίτον, ελάχιστος αριθμός εργαζομένων ανά κατηγορία άδειας και πρόβληση μητρών ειδικοτήτων. Εδώ είναι η διασφάλιση σε εργατικό και εργασιακό επίπεδο που είναι η στόχευση του νομοσχεδίου. Τρίτον, ελάχιστες απαιτήσεις τεχνικής πληρότητας και υποδομών. Τέταρτον, ελάχιστες προδιαγραφές εκπομπόμενου προγράμματος. Πέμπτον, ο αριθμός των αδειών ανά κατηγορία εθνικής ή περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου υπουργού μετά από γνωμοδότηση του ΕΣΟΡΟΥ και δημόσια διαβούλευση. Έκτον, ο διαγωνισμός και η ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης γίνεται σύμφωνα με τους εκάστοτε ισιώδες χάρτες συχνοτήτων, επίγειας ψηφιακής ευρεκομπής ψηφιακού σήματος. Έβδομον, οι άδειες έχουν δεκαετή διάρκεια όπως προανέφερα. Εντέκατον, η τιμή εκκίνησης καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση, που συνυπογράφουν ο Υπουργός των Οικονομικών και ο Υπουργός Επικρατείας, μετά όμως πάντα από γνωμοδότηση του ΕΣΟΡΟΥ. Το ΕΣΟΡΟΥ 12 ελέγχει τις υποψηφιότητες ως προς την τήρηση των όρων συμμετοχής, χορηγεί αλλά και δύναται να ανακαλεί τις άδειες. 12 και τελευταίο, από το διαγωνισμό αποκλείονται. Πρώτον, όσοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για οικονομικά εγκλήματα ή για άλλα σοβαρά αδικήματα, που τα περιλαμβάνει ρητά και αναλυτικά το νομοσχέδιο. Δεύτερον, μέτοχοι και νόμιμοι εκπρόσωποι υποψηφίων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις όπως προβλέπονται στο νόμο 3310 του 5. Τρίτον, οι ιδιοκτήτες, παρακαλώ, εταίροι και διοικητικά στελέχη που συμμετέχουν σε εταιρείες ερευνών, ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και διαφημιστικές εταιρείες. Και τελευταίο, όσοι τελούν σε πτώχευση, εκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση. Δεύτερη μεγάλη στόχευση. Μπαίνουν κανόνες για τη διασφάλιση παροχής δικτύου ψηφιακού σήματος σε όλη την επικράτεια. Ενισχύεται ο υγιής ανταγωνισμός στον τομέα της παροχής ψηφιακού σήματος με τη δημιουργία της ΕΡΤ, δίκτυο επίγειας ψηφιακής ευρεκούπης ΕΡΤ NET ΑΕ, εταιρείας συνδεδεμένης με την ΕΡΤ ΑΕ. Πιο συγκεκριμένα στους σκοπούς της ΕΡΤ NET, τώρα πάμε στην τη δημιουργία δηλαδή ανώνυμης εταιρείας παροχής δικτύου, περιλαμβάνονται η εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, εκμετάλλευση, διαχείριση και ανάπτυξη δικτύου μετάδοσης, διανομής κυρίως,
διανομής μάλιστα, σημάτωνε πήγες ψηφιακής ευρυεκομπής για τη μεταφορά προγραμμάτων περιεχομένου και την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος σύμφωνα με το χάρτη συχνοτήτων. Δεύτερον, η λειτουργία ως παρόχου δικτύου πρώτων για τη μετάδοση τηλεοπτικού προγράμματος της ΕΡΤ προς εκπλήρωση σκοπών δημοσίου συμφέροντος, απαλλασσόμενοι από υποχρέωση αδειοδότηση και καταβολή τελών χρήσης. Δεύτερον, για τη μετάδοση τηλεοπτικού προγράμματος ιδιωτών σύμφωνα με τις γενικές προϋποθέσεις του άρθρου 21 του νόμου 4070 του 12. Τρίτη στόχευση. Επιτυχάνεται παρέμβαση για τη διασφάλιση των ρυθμιστικών συνθήκων που είναι απαραίτητες για να λειτουργήσει με διαφωνή και αποτελεσματικό τρόπο η αγορά τηλεπικοινωνών και αρμόδια ρυθμιστική αρχή ΕΕΕΤΑΦΤΑ, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων. Πιο συγκεκριμένα, κεντρικός στόχος είναι η νομοθετική παρέμβαση για την προστασία του ανεξάρτητου χαρακτήρα της ΕΤ ως Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής. Τίθεται κανόνες πειθαρχικού ελέγχου και ασυμβίβαστου των μελών της ΕΤ με στόχο την εύρυθμη και διαφανή λειτουργία της αγοράς επικοινωνιών και ταχυδρομείων. Εδώ έχουμε τροποποίηση του νόμου 40, του ιδρυτικού νόμου της ΕΤ, 4070 του 12. Τέταρτη στόχευση. Ιδρύεται Εθνικό Συμβούλιο Επικοινωνιακής Πολιτικής, το οποίο θα λειτουργήσει ως θεσμικό εργαλείο για τη βελτίωση της εικόνας της χώρας μέσα από συνεχή διυπουργικό συντονισμό των επικοινωνιακών δράσεων του Δημοσίου, με στόχο τη βελτιστοποίηση των επικοινωνιακών εργαλείων και αναπτυξιακούς στόχους. Πέμπτη στόχευση. Ιδρύεται το ΕΚΟΜΕ, Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, με το οποίο μπαίνουν οι βάσεις για την ανάπτυξη των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας, με στόχο τη διάσωση του ιστορικού οπτικοακουστικού αποθέματος της χώρας και την δημιουργική ανάπτυξη της πολιτιστικής βιομηχανίας. Και τελευταίο, έκτη στόχευση, δημιουργεί τη Μητρώο Διαδικτυακών Μέσων ΜΟΜΟΕ με στόχο την καταγραφή και την ενίσχυση της ποιοτικής λειτουργίας τους για την προώθηση των υψηλών απαιτήσεων ενημέρωσης της κοινής γνώμης και την καταπολέμηση φαινομένων εργασιακού μεσαίωνα στο διαδίκτυο. Προέκυψε ένα ζήτημα από ό,τι είδα από την δημοσιότητα και από την ανταλλαγή πληροφοριών και άρθρων. Ποια ήταν η αναγκαιότητα αυτής της ρύθμισης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Νομίζω ότι στην έκθεση ανάλυσης που συνοδεύει το παράνομο σχέδιο, περιγράφεται απόλυτα αυτή η αναγκαιότητα. Την περιγράφω με λίγα λόγια. Μετά την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου των τηλεοπτικών εκπομπών με τον περίφημο από τους νόμους του 87, 1730 και 1866 του 89, εκδόθηκε περιορισμένος αριθμός σταδιών τηλεοπτικών σταθμών και μεγάλος αριθμός σταδιών ραδιοφωνικών σταθμών. Ενώ παράλληλα άρχισαν να λειτουργούν πολλοί ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί χωρίς καμία διοικητική άδεια. Το καθεστώς αυτό της εντισπράγμαση ίδρυσης και λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών χωρίς διοικητική άδεια, έστω και με την ανοχή ή υποστήριξη της διοίκησης, κρίθηκε από την Ολομέλεια του ΣΤΕ παράνομο. Αναφέρω την απόφαση 3839 του 1997, που ήταν η πρώτη. Στη συνέχεια, με σειρά νομοθετημάτων, νόμοι του 95, του 98, του 2 και του 7, μην αναφέρω τους αριθμούς τώρα, επιχειρήθηκε η αποκατάσταση της νομιμότητας. Αλλά χωρίς επιτυχία μέχρι σήμερα, δεδομένου ότι ουδέποτε ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαγωνιστικές διαδικασίες αδειοδότησης και με διαδοχικές νομοθετικές παρεμβάσεις παρατάθηκε η προθεσμία κίνησης διαδικασίας αδειοδότησης το 12 στο 13, από το 13 στο 14 και πλέον η τελευταία καταληκτική ημερομηνία είναι 31/12 του τρέχοντος έτους, 2015. Στο πλαίσιο μετάβασης από την αναλογική στην ψηφιακή εκπομπή, ο νομοθέτης προέβλεψε ότι μέχρι τη χορήγηση αδειών παρόχων περιεχομένου, επίγειες ψηφιακής ευρυεκομπής, οι λειτουργούντες ήδη τηλεοπτικοί σταθμοί μπορούν να συμβάλλονται με νόμιμα αδειοδοτημένο πάροχο δικτύου για την ψηφιακή εκπομπή του προγράμματός τους. Η προθεσμία αυτή, όπως είπα, έγινε πλέον με την DJ αυτό το πράγμα, αυτή η δυνατότητα υποδόθηκε και λήγει πλέον ως καταληκτική ημερομηνία 31/12/2015. Με τις προαναφερόμενες δεδαλώδεις και επαναλαμβάνομες ρυθμίσεις, παρατάσεις και αναβολές αναφορικά με τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία συνεχώς αναβάλλεται και μεταδίδεται για το μέλλον, για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, συντηρήθηκε επί 25 ετία η λειτουργία των τηλεοπτικών σταθμών σε καθεστώς ιδιότυπος νομιμοφάνειας, κατάλληλος ιδιότυπης παρανομίας. Αφού δεν παρήλθε η εποχή της αναλογικής τηλεόρασης, χωρίς να δοθούν οριστικές άδειες στους τηλεοπτικούς σταθμούς, κατά τη μετάβαση στην ψηφιακή τεχνολογία, επιχειρήθηκε η θέσπιση νομοθετικής προνομίας των υφιστάμενων αναλογικών τηλεοπτικών σταθμών κατά παράβαση των συνταγματικών αρχών του κράτους δικαίου και της ισότητας, σύμφωνα με σειρά αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν είναι ώρα να τα πούμε. Για όλους τους παραπάνω λόγους καθίσταται επιτακτική η άμεση θεσμοθέτηση της διαδικασίας προκήρυξης των αδειών παρόχων περιεχομένου υπήγειας ψηφιακής ευρυεκομπής σε καθεστώς διαφάνειας και αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Αυτό λοιπόν κάνει το παρόν νομοσχέδιο. Ετέθη το ερώτημα πολλές φορές ότι δεν απαντούνται τα ερωτήματα που έχουν τεθεί.
Θα σας θυμίσω, αγαπητοί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μια φράση του Αϊνστάιν που είπε ότι όταν πρόκειται να απαντήσω σε ένα θέμα, κοιτάω την ερώτηση και την απάντηση από άποψη χρόνου. Αν μου δώσετε μια ώρα για να έχω απάντηση και ερώτηση, θα διαθέσω 55 λεπτά για την ερώτηση και μόνο 5 λεπτά για την απάντηση. Άρα τα ερωτήματα τίθενται σαφέστατα με το παρόν μου σχέδιο. Και τελείωσα, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής. Από το 70 ακόμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελείωσα μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Ακόμα από τη δεκαετία του 70, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχε λεχθεί ότι όποιος στο μέλλον θα κατέχει απολύτως την οικονομική, πολιτική και πολιτική εξουσία, θα είναι αυτός που κατέχει την εξουσία των μέσων ενημέρωσης. Ενώ ο Χάρολ Λάσγουελ πριν λίγα χρόνια είπε ότι όποιος ελέγχει την πληροφορία είναι βέβαιο ότι θα ελέγχει πλήρως και τη δημόσια τάξη. Ενώ ο ποιητής Άλεν Γκίνσμπεργκ είπε ότι όποιος ελέγχεται μέσα ενημέρωση ελέγχει τον πολιτισμό. Άρα λοιπόν βλέπετε λοιπόν, πολιτική εξουσία, δημόσια τάξη, πολιτισμός μπορεί να ελέγχονται απόλυτα από αυτούς που ελέγχουν τα μέσα ενημέρωσης. Και επειδή και τελειώνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή είμαστε ακόμα εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ της αριστεράς, που κατά τον Καστορία δεν είμαστε απλώς ένα κόμμα, αλλά είμαστε και ένας τρόπος σκέψης, θα σας πω αυτό που είχε ελεγχθεί από τον. Και επειδή η τηλεόραση πρέπει όχι μόνο να ψυχαγωγεί αλλά και να μορφώνει, θα σου πω αυτό που είχε λεχθεί από τον Διντερό, ότι οι άνθρωποι θα σταματάνε να σκέφτονται όταν σταματάνε να διαβάζουν. Και επειδή η εικόνα, η τηλεόραση είναι μία μέθοδος ανάγνωσης και μελέτης, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό πρέπει να κάνουμε, πρέπει να ξαναρχίσουμε να διαβάζουμε και το τηλεοπτικό προϊόν για να μπορούμε να σκεφτόμαστε δημοκρατικά και ως πολίτες. Ευχαριστώ πολύ.